Ναι, καταρχήν η έκθεση του 2015 είναι πέμπτη, θα είναι επετειακή, με ό,τι αυτό σημαίνει και από πλευράς εκδηλώσεων, παράλληλων εκδηλώσεων, διαφόρων happenings που θα γίνουν μέσα στο χώρο της έκθεσης, έξω από την έκθεση, αλλά και σε σχέση με τον όγκο που περιμένουμε ότι θα έχει φέτος, που θα είναι πολύ μεγαλύτερος, τόσο σε αριθμό περιπτέρων, σε ποιότητα κατασκευής, αλλά και σε αριθμό επισκεπτών. Μάλιστα. Και αυτό γιατί συμπληρώνει 5 χρόνια. Παρά την πρεμούρα κάθε χρόνο που έχουμε για το αν τελικά η έκθεση της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί ή όχι. Καλά, εντάξει, αυτά είναι κάποια πράγματα που προφανώς είναι κάποιες κακόβουλες σκέψεις ορισμένων που διαχέουν κάποιες πληροφορίες, αλλά το θέμα είναι να μην μπούμε σε αυτό, να μπούμε στα θετικά. Εμείς καταρχήν δουλεύουμε με ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα και υπάρχει ένας πολύ σοβαρός προγραμματισμός. Πρώτα απ' όλα, τα συμβόλαια με τον εκθεσιακό χώρο έχουν κλείσει από την πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου. Η φωτογράφηση για το δημιουργικό, αυτό που παρουσιάσαμε δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες, η φωτογράφηση έγινε στις 18 Ιουλίου. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ό,τι άλλο λέγεται είναι προφανώς εκ του πονηρού και δεν κάνει καλό καθόλου ούτε στον τόπο ούτε στον κλάδο που έχει ανάγκη από σοβαρές εκθέσεις, από παραγγελίες και από δουλειά. Μάλιστα. 24 λοιπόν με 27 Μαρτίου, με αρκετές επιτυχιακές εκδηλώσεις όπως είπατε. Ενδεικτικά μπορείτε να μας αναφέρετε τι ενδεχομένως θα Όχι, τις εκδηλώσεις αυτές που γίνονται, τις παράλληλες εκδηλώσεις, τις αφήνουμε πάντα σαν έκπληξη, όπως κάνουμε και κάθε χρόνο. Θα είναι πολλές, το επίπεδο θα είναι πάρα πολύ υψηλό. Κάθε χρόνο βάζουμε τον πύχη πιο ψηλά και σε θέμα ποιότητας διοργάνωσης και σε θέματα εκδηλώσεων. Όπως ξέρετε, γιατί έχετε έρθει κιόλας και γνωρίζετε, το επίπεδο δεν έχει να ζηλέψει τίποτε τις βασικές ανταγωνιστικές εκθέσεις του εξωτερικού που είναι το Χονγκ Κονγκ και το Μιλάνο. Εμείς θεωρούμε ότι σε πολλά σημεία είμαστε πολύ καλύτεροι και έτσι θα συνεχίσουμε. Ο πύχης πολύ ψηλά και με πολύ, πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Εγώ προσωπικά, αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, θέλουμε να βλέπουμε την αισιόδοξη και την καλή πλευρά. Πιστεύουμε ότι η χρονιά, αυτή η χειμωνιάτικη σεζόν, η οποία είναι μπροστά μας, θα είναι καλή. Το βασίζουμε σε στοιχεία αυτό και πιστεύουμε ότι θα έχουμε και μια πολύ καλή σειρά εκθέσεων. Τα στοιχεία είναι ότι καταρχήν οι Ρώσοι φέτος λόγω των εσωτερικών προβλημάτων και του πολέμου με την Ουκρανία δεν ταξίδεψαν στο εξωτερικό. Σημαίνει ότι δεν ξόδεψαν λεφτά σε μεγάλο βαθμό και δεν αγόρασαν γουναρικό. Το δεύτερο είναι ότι τα γουναρικά, παρά την διολίσθηση που έχει το ρούβλι, είναι αρκετά φθηνότερα, περίπου 15% από ό,τι πέρσι. Λόγω της πτώσης της πρώτης ύλης. Λόγω της πτώσης των τιμών. Το τρίτο σημείο είναι ότι οι πελάτες μας γενικώς ήταν επιφυλακτικοί και δεν προέβησαν σε μεγάλες αγορές. Άρα με μια καλή σεζόν μπορεί τα μαγαζιά να αδειάσουν. Το τέταρτο κομμάτι, γιατί εγώ χθες ήμουνα στη Ρωσία, επέστρεψα σήμερα. Ήδη ο καιρός επάνω βοηθάει πολύ. Δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, στατιστικά έχουμε αρκετά πιο κρύο φθινόπωρο και μιλάνε όλοι για προβλέψεις για πολύ κρύο χειμώνα. Νομίζω το Έτσι λοιπόν, διαπιστώνουμε και εμείς εδώ αυτό. ναι, έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι όλα τα δεδομένα συνηγορούν στο να έχουμε μια καλή χρονιά. Αν οι Μακάρι. πελάτες μας αδειάσουν, πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καταπληκτική σεζόν εκθέσεων, περίοδο εκθέσεων την Άνοιξη. Μας ευνοεί το γεγονός ότι φέτος το Μιλάνο έχει μεταφερθεί πολύ πιο νωρίς, στις 15 Φεβρουαρίου, έχει ενσωματωθεί με την εβδομάδα μόδας που γίνεται στην Ιταλία και έτσι το Μάρτιο, όπως λέμε, παίζουμε μπάλα μόνοι μας. Και νομίζω ότι θα έχουμε πραγματικά και πάρα πολύ καλή προσέλευση και τα πράγματα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Αισιοδοξία λοιπόν για αντιστροφή του αρνητικού κλίματος που επικράτησε τη χρονιά που μας πέρασε ουσιαστικά για την επόμενη πλέον σεζόν. Μακάρι, μακάρι, γιατί νομίζω ότι τα πράγματα δυσκόλεψαν φέτος αρκετά και είναι κάτι που Ξέρετε, εγώ πλησιάζει πιστεύω πάντα τους και λέω ένα ρητό, ότι για να δούμε τα καλύτερα πρέπει να περάσουμε από τα δύσκολα και από τα χειρότερα. πλέοντες. Μάλλον τα δύσκολα τα έχουμε περάσει. Η χρονιά αυτή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ήταν η πιο δύσκολη των τελευταίων ετών. Βλέπουμε τα πράγματα αισιόδοξα. Έχουμε πολλά θετικά μηνύματα. Ήδη έχουμε 7-8 συμμετοχές καινούργιες από εταιρείες του εξωτερικού, Ιταλούς, Τούρκους, Κινέζους. Πιστεύουμε ότι οι συμμετοχές αυτές θα αυξηθούν. Αρκετές επιχειρήσεις από την περιοχή μας, από την Καστοριά, βλέποντας και εκτιμώντας τη σοβαρότητα και τη δουλειά που γίνεται
και την ιδιαίτερη επιτυχημένη περσινή έκθεση, που θεωρώ ότι ήταν ίσως η καλύτερη κορυφαία από πλευράς εμπορικών πράξεων σε όλο τον κόσμο, αλλά και από πλευράς επισκεψιμότητας σοβαρών αγοραστών, στηρίζουν πάρα πολύ την έκθεση στην Αθήνα. Μάλιστα. Τώρα, στη συνέντευξη τύπου που δώσατε κατά την παρουσίαση του δημιουργικού, είδα από τη δική σας πλευρά να δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στα οικονομικά. Και θα ήθελα λίγο να μου το εξηγήσετε, διότι σας ακούσαμε να λέτε ότι τα χρήματα τα οποία θα πάρετε εσείς από όλους τους εκθέτες ή από όλους τους γνωπιούς που θα αποφασίσουν να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη έκθεση θα επενδυθούν στη διαφήμιση και όχι για να βουλώσετε κάποιες άλλες τρύπες. Και θα ήθελα λίγο να μας δώσετε μια κάποια εξήγηση. Κοιτάξτε, χωρίς να πηγαίνουμε σε εσωστρέφεια, γιατί εσωστρέφεια δεν χρειάζεται, πρέπει να κοιτάζουμε μπροστά, να κοιτάζουμε τα θετικά. Όλοι μαζί είμαστε στο ίδιο καράβι και πρέπει όλοι μαζί να τραβήξουμε κουπί και να το πάμε μπροστά. Για το καλό του τόπου, του εαυτού μας, των επιχειρήσεών μας, των παιδιών μας, των εργαζομένων και γενικά όλη τη κοινωνία στην οποία ζούμε. Πιστεύω ότι πραγματικά η δύσκολη αυτή χρονιά λιγόστευσε πάρα πολύ τα χρήματα, τα διαθέσιμα χρήματα τα οποία υπάρχουν στις τσέπες της κάθε επιχείρησης. Άρα, μάλλον είναι η κατάλληλη στιγμή ο κάθε επιχειρηματίας να σκεφτεί με ποιον τρόπο θα μπορέσει καλύτερα να προβάλλει το προϊόν του, την επιχείρησή του και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να πάρει πίσω από την επένδυση την οποία κάνει, γιατί τα έξοδα μιας έκθεσης δεν είναι αστεία, θα μπορέσει να πάρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι. Έτσι, αυτό που εγώ μπορώ να διαβεβαιώσω σε όλους τους συναδέλφους είναι ότι καταρχήν μπορούν να μας εμπιστευτούν. Είμαστε ενεργοί γνωποιοί, γνωρίζουμε τα θέματα, είμαστε και οι ίδιοι εκθέτες, γυρίζουμε επί 25 χρόνια όλο τον κόσμο, γνωρίζουμε τα προβλήματα και το τι χρειάζεται ο κάθε εκθέτης γνωποιός. Δεν θα δώσουμε ούτε μία δραχμή παραπέρα από το μόνο να προβάλλουμε την επιχείρηση με τον καλύτερο τρόπο του κάθε συναδέλφου που θα έρθει και με το να μπορέσουμε να φέρουμε τους καλύτερους πελάτες που υπάρχουν ανά τον κόσμο στην Αθήνα για να γίνουν δουλειές. Το εγγυώμαι εγώ προσωπικά, όπως και όλο το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε και το know-how και την εμπειρία δηλαδή, αλλά έχουμε και το budget, έχουμε τα χρήματα. Ούτε ένα ευρώ δεν θα πάει πουθενά αλλού. Θα έρθουν διπλάσιοι πελάτες, βάλαμε τον πύχη ψηλά, φέτος θα φέρουμε διπλάσιο κόσμο στην έκθεση της Αθήνας και θα γίνουν πάρα πολύ καλές δουλειές. Νομίζω ότι σε σχέση με τις προηγούμενες 4 χρονιές, φέτος βλέπουμε μια πιο δυναμική προς τα έξω στάση, μια πιο δυναμική εξωστρέφεια, να το πω, αν το θέλετε. Κάθε χρόνο, από την πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε την έκθεση στην Αθήνα, βάλαμε κάποιους όρους και κάποια στάνταρτ. Αυτά δεν έχουν αλλάξει. Απλώς με τα χρόνια η έκθεση έχει βρει το δρόμο της, οι πελάτες πλέον τη γνωρίζουν, η Αθήνα είναι και η Ελλάδα γενικότερα είναι ένας πολύ ελκυστικός προορισμός. Εκτός από τα θέματα τα εμπορικά μέσα στην έκθεση, μπορεί να δώσει ένα καλό αεροδρόμιο, μια καλή πρόσβαση, πολύ καλά ξενοδοχεία, πολύ καλά εστιατόρια, ένα κομμάτι διασκέδασης που οι πελάτες πάντα το συνδέουν εν μέρη με τις επισκέψεις σε εκθέσεις. Οπότε είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Τις εξετάσεις έχουμε περάσει. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι με σοβαρότητα και με προγραμματισμό θα πάρουμε και πολύ καλύτερους καρπούς από την περίοδο της σοδειάς που τα έχουμε το Μάρτιο. Οι εγγραφές τώρα, οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει και θα είναι μέχρι το τέλος Νοέμβρη, γιατί μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη θα κάνουμε και τον διαχωρισμό του και τη δημιουργία του πλάνου με τον καθορισμό των περιττέρων. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Βέβαια, θα ήθελα να σας πω έτσι και ένα νέο να βγάλουμε στην εκπομπή. Ναι. Ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος γιατί το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύ θετικά αποδεκτή η πρόταση την οποία κάναμε πριν από περίπου 2 μήνες για μια συνένωση δυνάμεων. Έχουμε κάνει συναντήσεις και με το Σύνδεσμο Γνωπιών ο Προφήτης Ηλίας και υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία και πιστεύουμε ότι όλοι μαζί για το καλό της πόλης, της περιοχής μας και της Χιάτιστας και για το καλό του κλάδου θα μπορέσουμε ενδεχομένως στην νέα περίοδο των εκθέσεων να είμαστε μαζί. Καταρχήν έχουμε προχωρήσει σε μια καταρχήν συμφωνία και σε κάποιες συζητήσεις. Είναι προς τιμήν και των 2 διοικήσεων
ότι έχουν αυτό το θετικό πνεύμα και ότι βλέπουν πραγματικά τα θετικά και πώς μπορεί ο τόπος να πάει μπροστά. Έχουμε ένα πλάνο για την αξιοποίηση για 12 μήνες με τη συμμετοχή όλων μας του υφιστάμενου εκθετηρίου εδώ, που με τη βοήθεια όλων μας θα λύσει και τα οικονομικά προβλήματα που έχει, γιατί το κόστος της κατασκευής του ήταν πάρα πολύ μεγάλο, και θα προχωρήσουμε και όλοι μαζί ενωμένοι σε μία μεγάλη έκθεση στην Αθήνα. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχετε αφήσει. Θα θέλω άλλα νέο. Ναι. Καταρχήν μιλάμε για σύμπνοι απόψεων από πλευράς του ΣΕΓ και του προφήτη Ηλία. Ναι, και των κάποιων άλλων συνδέσμων, όπως είναι του Άργους Οριστικού, των Λιανοπολιτών κλπ. Πάντως με τον προφήτη Ηλία έχουν γίνει και συναντήσεις και είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο και στηρίζουμε απόλυτα. Για να επέλθει η συνένωση μεταξύ σας. Οι προτάσεις για συνένωση είναι στο τραπέζι. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει με τον... Είναι καταρχήν αίτημα του συνόλου των γνωπιών ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει ένα σοβαρό περιουσιακό στοιχείο εδώ, το οποίο έχει προβλήματα και υποχρεώσεις. Ναι. Με τη συμμετοχή όλων μας τα προβλήματα αυτά μπορούμε να τα καλύψουμε και να τα μηδενίσουμε. Πρέπει το εκθετήριο αυτό που είναι περιουσία να δουλέψει 12 μήνες το χρόνο. Εγώ έχω κάνει μια πρόταση να γίνει μέσα και ένας χώρος, ένα μόνιμο μουσείο Γούνας, όπου θα εκτίθεται όλη η ιστορία όλων των συνδέσμων, όλων των προσπαθειών που έχουν γίνει όλα τα χρόνια, και θα μπορούν να το επισκέπτονται, όπως γίνεται και με το ενιδρίο και με άλλους χώρους, οι τουρίστες που έρχονται στην περιοχή, να είναι ένας χώρος πολύ ανοιχτός και δυναμικός, να έχει έσοδα και να προβάλλει όλη την ιστορία του τόπου μας και της δουλειάς μας. Υπάρχει επομένως πλάνο για την αξιοποίηση, είπατε, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς του συγκεκριμένου κτηρίου, με τη συμμετοχή και τη δική σας και όλων των υπολείπων φορέων. Όλοι μαζί πρέπει να προχωρήσουμε, να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, να δυναμώσουμε αυτό που έχουμε εδώ στην Καστοριά, να λύσουμε καταρχήν τα οικονομικά θέματα τα οποία έχει με τη βοήθεια όλων και να μπορέσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες και απόψεις πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει 12 μήνες το χρόνο. Βλέπετε ότι έτσι όπως είναι τώρα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει λειτουργικά χρόνο, έξοδα. Δεν γίνεται να λειτουργεί. Ναι, ναι. Και ήδη υπάρχει ένα μεγάλο χρέος. Το οποίο χρέος βεβαίως αυξάνεται εφόσον η κατάσταση παραμένει έτσι όπως είναι σήμερα. Λειτουργία μόνο για 4 ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μιλήσατε και βλέπουμε, για μία. Βλέπουμε μπροστά, βλέπουμε τη μεγάλη οθόνη, βλέπουμε το πολύ θετικό. Να μπορέσουμε όλοι μαζί να καθίσουμε και να αγκαλιάσουμε τα προβλήματα του κλάδου και του τόπου και πιστέψτε με, θα μπορέσουμε όλοι μαζί να κάνουμε θαύματα. Μάλιστα. Θα μπορέσουμε να γιγαντώσουμε την έκθεση στην Αθήνα που έχει απίστευτες προδιαγραφές και υποδομές μέχρι 50.000 τετραγωνικά, να την κάνουμε πραγματικά διεθνή, να βάλουμε μέσα, να τα καλύψουμε όλα, το σύνολο των 50.000 τετραγωνικών και να μην χρειάζεται καμία ελληνική επιχείρηση να πάει ούτε στο Μιλάνο ούτε στο Χονγκ Κονγκ. Να κάνουμε μία έκθεση και το εκθετήριο που έχουμε εδώ να το κάνουμε να δουλεύει 12 μήνες το χρόνο και να δίνει δουλειά στον κόσμο αντί για 4 μέρες 12 μήνες. Με την κατάργηση της έκθεσης Γούνα στην Καστοριά και την αντικατάστασή της από κάτι άλλο μέσω της χρήσης του συγκεκριμένου καινούριου κτηρίου. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα είναι υποσυζήτηση. Πιστεύουμε ότι υπάρχει πλέον και η ωριμότητα και το θάρρος από πάρα πολλούς να ξεφύγουν από παλιές νοοτροπίες και να δούνε πραγματικά το συμφέρον του τόπου. Το συμφέρον του τόπου είναι το εκθετήριο να λειτουργήσει για όλο το χρόνο και να κάνουμε μια πολύ μεγάλη, δυνατή, διεθνή, απίθανη, την μόνη ενδεχομένως ευρωπαϊκή έκθεση ανά τον κόσμο που θα υπάρχει εδώ και θα γίνεται στην Αθήνα. Στην Αθήνα, αλλά την Καστοριά την ξεχνάμε. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να πιστεύω. Όχι, 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 μισό λεπτό. Δεν την ξεχνάμε την Καστοριά. Την Καστοριά την αναβαθμίζουμε, την εισαγωγικών εννοώ ότι. Και από 4 μέρες που λειτουργεί σήμερα ένας χώρος θα λειτουργεί 365. Κύριε Λαγιώτη, επειδή το πάγιο αίτημα κάποιων φορέων ή γουνοποιών μεμονωμένα, αν θέλετε, ήταν η ύπαρξη μιας και μόνο έκθεσης. Όχι δύο εκθέσεις που να διαχωρίζουν και να λειτουργούν ανταγωνιστικά. Άρα μεταξύ αυτών των δύο εκθέσεων επιλέγουμε την έκθεση της Αθήνας και δημιουργούμε κάτι διαφορετικό στην Καστοριά, αν καταλαβαίνω καλά.
Κοιτάξτε, αυτό είναι η ανάγνωση που κάνετε, δεν είναι λάθος, αλλά είναι η μία πλευρά που βλέπουμε το θέμα. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια οι δύο εκθέσεις δεν κάνανε κακό στον κλάδο, αλλά ήταν καλό, γιατί δεν δούλευαν ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά. Μάλιστα. Δηλαδή, λόγω της μεγάλης απόστασης, για ποιο λόγο το Μιλάνο και το Χονγκ Κονγκ λειτουργούν συμπληρωματικά τις παραγγελίες μας και όχι η Αθήνα με την Καστοριά, όταν η απόσταση που έχουν είναι η ίδια. Για ποιο λόγο οι επιχειρήσεις πηγαίνουν και εδώ και εκεί? Πηγαίνουν όλοι για να συμπληρώσουν παραγγελίες. Άρα οι εκθέσεις δεν λειτουργήσαν ποτέ ανταγωνιστικά. Mm-hmm. Για μένα λειτουργούσαν πάντα συμπληρωματικά. Ήρθε όμως η ώρα και ο χρόνος να μπορέσουμε πραγματικά να δείξουμε τη μεγάλη δύναμη που έχει η ελληνική κουνοπία, όταν είμαστε όλοι μαζί. Ομοσπονδία Γούνας και ο σύνδεσμος της Χιάτιστας, τι γνώμη έχει από αυτού? Γιατί και αυτοί είχαν εκφράσει πολύ μεγάλες αντιρρήσεις όταν πρωτοδημοσιεύτηκε η πρόταση του ΣΕΓ. Η Ομοσπονδία καταρχήν δεν μπορεί να έχει καμία άποψη, γιατί η Ομοσπονδία εκφράζει τις απόψεις των μελών. Τώρα για τους υπολείπους συνδέσμους θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Mm-hmm. Πάντως νομίζω ότι είναι θετικό, αντί για 4 μέρες στην πόλη μας, ο χώρος που υπάρχει και τα μεροκάματα τα οποία δίνονται να είναι για 365, τα ξενοδοχεία, τα ταξί, τα εστιατόρια να δουλεύουν 365 μέρες, αλλά και οι εργαζόμενοι μέσα στον εκθεσιακό χώρο. Είναι κρίμα αυτό το στολίδι που υπάρχει εδώ να το δουλεύουμε για 4 μέρες και τον υπόλοιπο χρόνο να μαράζει. Είναι πράγματι κρίμα. Πότε αναμένετε να έχουμε περισσότερο οριστικές αποφάσεις σε αυτήν τη σύμπνοια που λέτε και τα κοινά στοιχεία, τα οποία μετά από πολύ καιρό έχετε βρει οι φορείς? Η απόφαση θα πάρθει τις επόμενες ημέρες, πιστεύω, από όλους μας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε, να συμμετέχουμε, να λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στο κτίριο. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι, όλοι οι γουνοποιοί, είναι μέλη και στον ένα σύνδεσμο και στον άλλον, γιατί μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να είμαστε σε δύο πρωτοβάθμια όργανα. Mm-hmm. Άρα, επί της ουσίας, ένας διαχωρισμός δεν υπάρχει, αφού οι περισσότεροι συνάδελφοι ανήκουν και στους δύο πρωτοβάθμιους φορείς. Από εκεί και πέρα είναι θέμα οριμότητας, τα πράγματα οριμάζουν, είναι γενικότερη απέτηση του κόσμου. Ο κόσμος θέλει δουλειές, θέλει μεροκάματα και πιστέψτε με ότι υπάρχουν πολύ, πολύ ωραία πλάνα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο χώρος, όχι απλώς 4 μέρες σαν μία έκθεση, αλλά 365 και σαν έκθεση και σαν ένα μόνιμο εκθετήριο χοντρικής και σαν χώρος που μπορεί να γίνουν επιδείξεις και εβδομάδες μόδας, σαν ένας χώρος που μπορεί να υπάρχουν μέσα να δημοπρατούνται διάφορα πράγματα όπως από κόμματα ή άλλα θέματα, σαν ένα μουσείο Γούνας που θα έχει καθημερινή επισκεψιμότητα. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο για το συμφέρον του τόπου να αξιοποιήσουμε αυτά που έχουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε τις εξελίξεις μετά τις σημαντικές ειδήσεις τις οποίες μας δώσατε και οι οποίες ομολογώ ότι δεν τις γνωρίζαμε, ότι βρίσκεστε σε αυτό το στάδιο, για να δούμε τελικά τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κλάδος ενωμένος και όλοι μαζί, με κάποια νέα παιδιά, γιατί εμείς είμαστε και αρκετά χρόνια στα συνδικαλιστικά πράγματα και προφανώς τελειώνοντας και οι θητείες αυτές που έχουμε, θα αποχωρήσουμε, θα είμαστε πάντα δίπλα βέβαια στους νέους αυτοί που θα αναλάβουν για να φέρουν σε πέρας μέσα στις επόμενες χρονιές όλο αυτό το μεγάλο έργο. Θα είμαστε δίπλα τους, θα τους βοηθήσουμε. Πρέπει με σύμπνοια και όλοι μαζί να ξεφύγουμε και να δούμε πραγματικά το μεγάλο κάδρο, τον ανταγωνιστή που είναι κυρίως η Κίνα. Mm-hmm. Και το Χονγκ Κονγκ, να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια έκθεση στην Ευρώπη η οποία θα είναι στην Ελλάδα και θα είναι μοναδική. Και πιστεύω ότι όλα τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Κύριε Λαγιώτη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ να ευχηθούμε κι εμείς.